μια φωνή, μια γροθιά, ενωμένη εργατιά. Ένα-δυο πράγματα επιπλέον που νομίζουμε ότι έχουν σημασία και αξία σε αυτόν τον αγώνα. Ένας αγώνας που είναι πέρα για πέρα δίκαιος. Ένας αγώνας που νομίζω ότι εσείς που τον δίνετε, δεν λέω για μας που εκφράζουμε την αλληλεγγύη, λέω για τους εργάτες της Μαλαματίνα, πρέπει να είστε περήφανοι. Και πρέπει να είστε περήφανοι γιατί νομίζουμε ότι αυτός ο αγώνας, όπως και άλλοι αγώνες που προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, είναι η ελπίδα, είναι το μέλλον μας. Γιατί το μέλλον των εργαζομένων, το μέλλον των παιδιών μας είναι η οργάνωση, ο αγώνας και η προσπάθεια να διεκδικήσουμε μια καλύτερη ζωή. Γιατί αυτό κάνουμε όλοι μας. Θέλουμε να διεκδικήσουμε μια ζωή καλύτερη. Δεν μπορεί η επιστήμη, η τεχνολογία να έχει φτάσει στο απόγειο και οι εργαζόμενοι να ζουν με ψίχουλα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις και με όλα αυτά να μην τα απαριθμίσω που ζουν. Άρα πρέπει να δυναμώσει η ενότητα των εργαζομένων, άρα πρέπει να δυναμώσει η αντοχή. Πάντα ένας αγώνας χρειάζεται αντοχή και υπομονή. Δεν είναι μια και έξω. Θέλουμε όμως να δώσουμε και ένα μήνυμα από εδώ. Και προς την διοίκηση της εταιρείας και προς την κυβέρνηση αλλά και προς τα συλλογικά όργανα των εργοδοτών. Η βρώμικη επίθεση που ξεκίνησαν 2-3 μέρες τώρα, όπως κάνουν σε κάθε αγώνα βέβαια, αλλά λέμε και τον αγώνα εδώ, των εργατών της Μαλαματίνα, η βρώμικη επίθεση, η συκοφαντία που ξεκίνησαν ενάντια σας, ενάντια μας, ότι οι εργάτες, οι αγώνες τους κλείνουν τα εργοστάσια, δεν θα πάει μακριά. Και πρέπει να απαντηθεί. Ο αγώνας είναι η πρώτη απάντηση και η σημαντική, όμως πρέπει να πούμε και σε εσάς αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους ποιοι κλείνουν τα εργοστάσια. Τα εργοστάσια τα κλείνουν οι εργοδότες για τρεις λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι θέλουν κι άλλα κέρδη. Δεν τους φτάνουν αυτά που βγάζουν. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν τα καταφέρνουν να τα φέρουν γύρα με τον ανταγωνισμό. Και βέβαια ο τρίτος λόγος είναι να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις σε άλλες χώρες, όπως θυμάστε ότι στο παρελθόν γινόταν πάρα πολύ αυτό, όπου εκεί υπήρχαν μεροκάματα εξευτελιστικά, εργασιακές σχέσεις χωρίς οκτάωρο, απλήρωτη δουλειά, που θέλουν και εδώ να γίνει καθεστώς. Αυτοί κλείνουν λοιπόν τα εργοστάσια που θέλουν να κάνουν όλα αυτά και όχι οι εργάτες. Οι εργάτες που ζητούν μια καλύτερη ζωή όπως εσείς. Γιατί ξέρετε, μπορεί ο Μαλαματίνας να φύγε, Γιάννη, αλλά έχει να ζήσει. Το πουγγί του είναι γεμάτο. Όταν όμως ένας εργάτης απολύεται, το πουγγί του δεν είναι γεμάτο. Είναι άδειο. Και πρέπει να ζήσει ο εργάτης. Και από την άποψη αυτή, να γιατί λέμε ότι αυτός ο αγώνας είναι δίκαιος πέρα για πέρα, πρέπει να έχει αποτέλεσμα θετικό και αυτό θα έρθει και με τη στήριξη των υπόλοιπων συνδικάτων. Όπλο μας, όπλο όλων μας, είναι η αλληλεγγύη απέναντί σας στον αγώνα που δίνετε. Γιατί οι εργοδότες τι δεν θέλουν? Δεν θέλουν να υπάρχει οργάνωση των εργατών, δεν θέλουν να υπάρχει συνδικάτο,
Δεν θέλουν να υπάρχουν συγκροτημένα δικαιώματα, συλλογική σύμβαση, 8ωρο ή 7ωρο αλλού. Δεν θέλουν τίποτα από όλα αυτά. Βγάζουν σπυράκια όταν ακούν συνδικάτα, όταν ακούν διεκδικήσεις. Το ίδιο λοιπόν κάνουν και οι κύριοι του ομίλου Μάντι. Το ίδιο κάνει και η κυβέρνηση που στηρίζει και τον όμιλο εδώ, που στηρίζει όλους τους εργοδότες, γιατί άλλωστε οι νόμοι τους δική τους επιλογή είναι. Δική τους επιλογή είναι αυτούς που θέλουν να εφαρμόσουν στην πράξη. Και σωστά κάνετε εσείς και σωστά κάνει όλη η εργατική τάξη και η απάντηση είναι ότι ψηφίστε όσους νόμους θέλετε, στην πράξη εμείς θα επιχειρήσουμε, θα κάνουμε προσπάθεια να οργανωθούμε και να τους καταργήσουμε. Άρα λοιπόν αυτός ο αγώνας είναι σημαντικός, είναι σημαντικός μες στη μαυρίλα της εποχής, αλλά η ελπίδα όμως ξαναλέμε ότι είναι. Εσείς θα κρίνετε και θα αποφασίζετε μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και εμείς πρόεδρε θα είμαστε δίπλα, κοντά, να βοηθήσουμε σε ό,τι θέλετε να συμβάλλουμε, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Και βεβαίως να πω ότι πέρα από αυτά, από την αλληλεγγύη που λέμε τώρα εδώ, κατά τη γνώμη μας, εσείς κρίνετε το, χρειάζεται και οικονομική στήριξη ενός αγώνα. Δεν μπορεί να μη χρειάζεται, χρειάζεται και αυτό. Κρίνετε το όμως εσείς και εδώ είμαστε να βοηθήσουμε με όλους τους τρόπους και εμείς αυτός ο αγώνας να έχει νικηφόρο αποτέλεσμα, όπως είχε ο αγώνας των οικοδόμων, όπως είχε ο αγώνας των εργαζομένων της Κόσκο, όπως έχουν οι αγώνες όχι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί σε όλο τον κόσμο υπάρχουν κινητοποιήσεις και τους βλέπετε, τους παρακολουθείτε όλοι σας. Θα κοιτάξουμε να κάνουμε προσπάθεια με όλους τους τρόπους να το μεταφέρουμε και εδώ και σε όλη την Ελλάδα, αλλά ξαναλέμε ότι πρέπει να πάρει απάντηση, η προβοκάτσια, η συκοφαντία, γιατί τι θέλουν, να στρέψουν τους άλλους εργάτες εναντίον μας, την υπόλοιπη εργατική τάξη εναντίον μας, ότι ορίστε, ένας επιχειρηματίας θέλει να κάνει επενδύσεις και αυτοί εδώ θέλουν να πείσουν την επιχείρηση. Αυτό λένε. Αυτό θέλουν να περάσουν. Για να μην υπάρξει η αλληλεγγύη που είναι το όπλο μας. Λοιπόν, συνεχίστε και εμείς θα βοηθήσουμε να, αυτός ο αγώνας, ξαναλέμε, να έχει θετικό νικηφόρο αποτέλεσμα, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Αυτός ο αγώνας είναι, αν θέλετε, να το έλεγα με μια λέξη, παρακαταθήκη. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη γενικότερα. Μην τον βλέπετε στατικά. Μας βοηθάει όλους αυτός ο αγώνας. Και έχει σημασία αυτός ο αγώνας εδώ να πάρουν το μήνυμα οι συνάδελφοί μας εδώ δίπλα, δεν ξέρω πόσους έχει, οι συνάδελφοί μας παρακεί, παραπέρα, να γίνει σπίθα. Να γίνουν παντού αγώνες. Μόνο έτσι μπορούμε να, και τέτοιοι αγώνες, προσανατολισμένοι ταξικά, για να φέρουν τα αποτελέσματα αυτά που επιδιώκουμε όλοι μας. Αλλιώς, με μια λέξη, μην περιμένετε σωτήρες. Σωτήρες είμαστε εμείς οι ίδιοι. Σωτήρες είναι ο αγώνας μας. Σωτήρας είναι η αλληλεγγύη μας. Αυτή είναι η σωτηρία μας.